Να, τι λέει, λοιπόν. Κρυά πόρνη, να λέω ότι λοιπόν. Για μιλάει για μακεδονικό έθνος ενώνοντας τα Σκόπια και να πληρώνουμε εμείς την ατέλεια αυτή χάρτου. Μάλιστα. Είμαστε ή δεν είμαστε υποτελείς χώρα. Εγώ απορώ και εξής και λέω. Οι μεν παπάδες και οι επίσκοποι τι παρεστάνουν και τι κάνουν, αλλά και οι κυβερνώντες οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι για ασφάλεια. Κατά καιρό δεν είναι μας ενδιαφέρει τώρα οι παρόντες κλπ. Χρόνια. Τι κάνουν. Αυτή η ιστορία είναι χρόνια. Τι κάνουν δηλαδή. Δεν είναι τώρα αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μετά το έτος 1920. Λοιπόν, έτσι λοιπόν δεν συμμετέχουν όπως είπαμε πιο μπροστά στις γειτονιές τους σε μια πολιτιστική κίνηση για την προστασία του περιβάλλοντος για κάποια έργο αγαθό. Ρωτάει κάποιος τηλεθετής, το νόμο του 28-54, ποιοι τον έχουν υπογράψει, ποιοι υπουργοί ας πούμε. Να το διαβάσουμε. Ένα λεπτό μέσα. Λοιπόν, εν Αθήνα στη 23η Ιουνίου 1954, Παύλος Β, ο βασιλιάς τότε, ο επί των εξωτερικών υπουργός κύριος Στέφανος Στεφανόπουλος και ο επί της δικαιοσύνης υπουργός κύριος Θεοφανόπουλος. Μάλιστα. 10 Εβδόμου 1954 είναι οι εφημερίδες κυβερνήσεως, ο νόμος. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν, είπαμε πιο μπροστά, ότι δεν συμμετέχουν ως πολίτες αυτού του τόπου. Γι' αυτό και ο κύριος Βακύβρος χαρακτηρίζει ως αντικοινωνικά πρόσωπα. Δεν συμμετέχουν λοιπόν στις γειτονιές, σε πράξεις. Στις ανθρώπινες γενικά. Φιλανθρωπίες, προστασίας του περιβάλλοντος, ειρηνιστικών κινήσεων κλπ. Να το δούμε αυτό όμως γραμμένο. Γραμμένο στα βιβλία τους. Με ατέλεια χάρτου. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί αυτό μου έκανε κατάπληξη όταν διάβασα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, διαβάζουμε από τη Σκοπιά, από ένα περιοδικό Σκοπιά της οργάνωσης Ματία Δοχοβά. Τα εξής. Οι άνθρωποι, προσπαθώντας να βελτιώσουν την ορατή οργάνωση του διαβόλου στη γη, επιδιώκουν απλώς να τη διατηρήσουν πολύ καιρό ακόμα και να την καταστήσουν πιο ελκυστική και ανεκτική. Αυτές οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ποτέ δεν θα εισαγάγουν μια χιλιετηρίδα ειρήνης, ευημερίας και ευτυχίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή με λόγια απλά, το να προσπαθείς να βελτιώσεις αυτόν τον κόσμο, τις συνθήκες μέσα στο οποίο ζεις. Κατά τον ανθρώπινο. Λοιπόν, κατά τον ανθρώπινο, την υγεία μας, το περιβάλλον γενικά, τις συνθήκες εργασίας. Ναι. Λοιπόν, να κάνεις μια διατροφήτευση. Λοιπόν, να αποτρέψεις τα δυστυχήματα, να βελτιώσεις την κυκλοφορία κλπ. Όλα αυτά είναι ας πούμε, του διαβόλου τέτοιου. Μάλιστα. Πρέπει να αυτά συνιστούν συντήρηση της οργάνωσης διαβόλου. Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος, είναι παρανοϊκά αυτά τα πράγματα. Αυτός ο κόσμος, δηλαδή η ανθρώπινη κοινωνία όπως είναι στη σημερινή της κατάσταση, δεν προορίζεται για παγκόσμια μεταρρύθμιση. Προορίζεται για καταστροφή. Καμιά λοιπόν μεταρρύθμιση αυτό. Μανία με την καταστροφολογία έτσι. Και την σφαγή. Καμιά προσπάθεια μεταρρυθμίσεως λοιπόν ο άνθρωπος κάνει. Κάνει και το κάνει ο Θεός βεβαίως, όλα κάτω από το Θεό είναι, αλλά και ο άνθρωπος ενεργεί. Προς το καλό του κόσμου, κατά το δυνατόν δηλαδή. Όπως αφού η γραφή λέει ότι είναι συνδημιουργός του Θεού. Άκως. Από την τεκνογωνία μέχρι. Όχι, πρέπει να αφήσουμε να σαπίσει την οργάνωση διαβόλου, έτσι λέει εδώ. Διότι δεν παίρνει μεταρρύθμιση, αλλά παίρνει κατά. Αυτά είναι αγαπητέ και ζώγα, σφόδρα αντίθετα προς το κοινό αίσθημα. Όχι, και με το πνεύμα της γραφής. Και με το πνεύμα της γραφής. Απόψε κάποιο κανάλι θα παρουσιάσει μια έρευνα. Για την οργάνωση της Μαρτίας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα παρουσιάσει ο... Ναι, όχι να το πούμε, είναι από τον τηλεοπτικό σταθμό του Sky, την εκπομπή του κ. Τράγκα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε, όχι μόνο σήμερα, αλλά θα υπάρξουν 2-3 συνέχειες μου φαίνεται. Εμείς λοιπόν... Όσοι τηλεθεατές, ναι, θα παρακολουθήσουν, θα θέλαμε να κρατήσουν σημειώσεις, τι τους θα τους κάνει εντύπωση, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα στην Θεό την ερχομένη Δευτέρα να δούμε αν θα πούν την αλήθεια. Να σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε, αν θα αποκρύψουν την αλήθεια. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν θα αποσιωπήσουν, ακριβώς. Επειδή έχουμε τη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού κλπ. Μάλιστα. Να διαβάσουμε την ίδια αρνητική θέση της οργανώσεως της εταιρείας Σκοπιά στο θέμα των μεταρρυθμίσεων για βελτίωση του κόσμου. Οι άνθρωποι με τον εμπλέκονται σε κινήματα για να εμποδίσουν τον θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Για σκεφτείτε. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να προσπαθεί να εμποδίσει το θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα. Να έρθουν δηλαδή οι πυρηνικές κεφαλές στα κεφάλια μας. Οι άνθρωποι με το να εμπλέκονται σε κινήματα για να εμποδίσουν τον θερμοπυρηνικό Αρμαγεδόνα, όπως τον αποκαλούν εσφαλμένα, στην πραγματικότητα μάχονται για να διατηρήσουν ένα κακό σύστημα πραγμάτων το οποίο ο Θεός έχει προορίσει και δικαιολογημένα για καταστροφή. Όλα πρέπει να έρθουν λοιπόν για καταστροφή μας. Λοιπόν, ξαναδίνω τα τηλέφωνα του σταθμού για όσους τηλεθετές δεν έχουν ακούσει. 36-17-285, 36-37-810. Θα δεχτούμε και μετά το τέλος εκπομπής. Αλλά και παρακαλώ όσοι θα παρακολουθήσουν την εκπομπή του κ. Τράγκα, κρατήστε σημειώσεις για ό,τι σας κάνει εντύπωση. Για να σχολιάσουμε εμείς. Να σχολιάσουμε την ερχομένη Δευτέρα. Τα των θέσεων των Μαρτίνων του Ιεχωβά. Ακριβώς, το λεγόμενο Μαρτίνων του Ιεχωβά. Ένα παλιότερο βιλιαράκι της οργανώσεως. Χριστιανισμός ή Χριστιανοσύνη. Και σελίδα 27, διαβάζουμε. Ερώτηση. Είναι ο χριστιανός υπέρ της αναπλάσεως του παλαιού αυτού κόσμου και συνεπώς υπέρ των Ηνωμένων Εθνών?
Ερώτημα. Ρωτά οργάνωση και απαντά οργάνωση. Απάντηση. Και για σπίτι. Επαναλαμβάνω το ερώτημα να το δείτε. Είναι ο Χριστιανός υπέρ της αναπλάσεως του παλαιού αυτού κόσμου και συνεπώς υπέρ των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία οι Ηνωμένοι Εθνοί καταβάλουν εδώ και πολλά χρόνια μια προσπάθεια για την ειρήνη, στο μέτρο του δυνατού και των διαφορών συμφερόντων επιτέλους. Αλλά πάντως καταβάλουν μια προσπάθεια για την ειρήνη του κόσμου. Απάντηση. Όχι. Ο αληθινός Χριστιανός δεν είναι υπέρ της αναπλάσεως του παλαιού αυτού κόσμου, αφού ο λόγος του Θεού τον καταδικάζει σε καταστροφή. Ο λόγος του δεν καταδικάζει συλλήβδιν όλο τον κόσμο σε καταστροφή. Καταδικάζει την αμαρτωλή ροπή, τις αμαρτωλές πράξεις, την αμαρτία καταδικάζει. Όχι ολόκληρο τον κόσμο εκτός των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όχι τις προσπάθειες για βελτίωση. Για όνομα του Θεού. Τα ίδια πράγματα που δεν έχουν σχέση με αμαρτία βέβαια. Τα ίδια πράγματα διαβάζουμε πάλι στο περιοδικό της οργανώσεως Σκοπιά, το Μαρτύριο του Ιεχωβά. Ποια τέτοια είναι, αγαπητέ μου. 1976. Οι άνθρωποι, σελίδα 80, οι άνθρωποι προσπαθώντας να βελτιώσουν την ορατή οργάνωση του διαβόλου στη γη. Δηλαδή μας, όλοι μας έχουν διαβολοποιήσει. Αυτό το διαβάσαμε σε φωτοτυπία. Yeah. Το διαβάσαμε σε φωτοτυπία. Να δούμε τώρα τι αισθάνονται για μας. Εδώ, στη σελίδα μια παλαιότερη Σκοπιά, το 1956, σελίδα 159. Διαβάζουμε. Αφού η αντιχριστιανική λύκη, είμαστε εμείς αυτοί, έτσι, κατά την σκέψη των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αφού οι αντιχριστιανικοί λύκοι κηρύττουν πόλεμο εναντίον των προβάτων και εκλέγουν να γίνουν στην πραγματικότητα θεομάχοι, πρόβατα είναι. Οι λεγόμενοι μας Ιεχωβά, μάλιστα. Είναι κατάλληλα τα άκακα πρόβατα να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική πολέμου απέναντι των λύκων. Ώστε λοιπόν. Λύκοι, εμείς πρόβατα αυτοί. Πρόβατα και θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη στρατηγική πολέμου. Την πονηριά, αυτό εννοεί εδώ, του πολέμου. Και συνεχίζει. Ο Θεός δεν μας υποχρεώνει να δείξουμε τη βλακεία προβάτων, λένε Μάρτυρες του Ιεχωβά, και να γίνουμε παίγνιο στα χέρια του εχθρού που μας πολεμά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σπέρμα του Όφεως. Σπέρματα του Όφεως λοιπόν, όλοι όσοι δεν είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Τα γεννήματα των εχιδνών με την προφυλακτικότητα Όφεων. Μάλιστα. Θα μας αντιμετωπίσουμε δηλαδή εμείς που είμαστε τάχα γεννήματα που δεν είμαστε μάρτυρες με την πονηριά Όφεων. Μας ταυτίζει λοιπόν με τους Φαρισαίους, με τους αντιχρίστους κλπ. Τι έκανε κατά καιρούς η οργάνωση για να. Όταν κατά καιρούς οι ελληνικές κυβερνήσεις πίεζαν την εταιρεία αυτή. Την πίεζαν λιγάκι. Πίεζαν. Για το αντιεθνικό έργο που ασκεί. Κράτος ελεύθερο είμαστε. Όταν κάποιος παραβαίνει τους νόμους και παραβαίνουν τους νόμους συνεχώς, κυρίως στο θέμα στρατεύσεως και της μεταγγίσεως στα ανήλικα παιδιά κλπ. Δυστυχώς τους αναγνωρίζει το δικαίωμα της άοπλης στρατεύσεως. Εντάξει. Μεγάλο, θα το ξαναμιλήσουμε, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Θασάκης λοιπόν κατά καιρούς η ελληνική πολιτεία τους πίεσε λιγάκι, κατέβηκαν στον μπάρμπα της Κορώνης, κατέφυγαν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, στην Αμερικανική πρεσβεία παρακαλώ. Και με σχετικές απειλές εις βάρος αυτής της χώρας. Να το βλέπαμε αυτό εδώ. Κατέφυγαν στην Αμερικανική πρεσβεία με απειλές εκ μέρους των Μαρτύρων του Ιεχωβά εις βάρος της χώρας. Μάλιστα. Στην πρεσβεία. Λίγο συντομία μηνά γιατί 2 λεπτά μας. Η επόμενη μέρα μας βρήκε σε συζήτηση με τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας για πολλά νομικά ζητήματα και ετοιμάσαμε λίγη ύλη για να την παρουσιάσουμε στην Αμερικανική πρεσβεία και να δούμε τι μπορούσε να γίνει στο ζήτημα της διεκδικήσεως των συνταγματικών δικαιωμάτων των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Ένας αυθαίρετος κανόν, λοιπόν, για τα συνταγματικά δικαιώματά τους κατέφυγαν στην Αμερικανική πρεσβεία. Το μεσημέρι επισκεφθήκαμε την Αμερικανική πρεσβεία και ξεθέσαμε τα προβλήματά μας σε ένα φιλικό διακείμενο αξιωματούχο. Μας επιβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει πληροφορίες που του δώσαμε στις αρμόδιες προσωπικότητες της ελληνικής κυβερνήσεως. Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Να ασκήσουν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση μέσω της Αμερικανικής κυβερνήσεως. Και εδώ, όταν γινόταν ο φοβερός αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, ή σημερτοπό, όπως θέλεις, πάρτον. Λοιπόν, και υπέφερε η χώρα από αυτές τις επιθέσεις κλπ. Εκστρατεία δυσφημίσεως κατά ολοκλήρου της χώρας μας έφυγε από τα γραφεία της εταιρείας Σκοπιά στην Αμερική με τίτλο «Τα σημερινά εγκλήματα της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας». Η Ελλάς, η άλλοτε κοιτής της ελευθερίας, τώρα κοιτής καταχθονίους θρησκευτικής καταδιώξεως. Και τι λένε εδώ πιο πίσω? Ότι εμείς οι Αμερικάνοι στέλνουμε με την ούνδρα καράβια και χρήματα για τους Έλληνες και εκείνοι μας διώχνουν από εδώ. Αντιλαμβάνεστε. Αμερικανά, και σε άλλα έντυπα όμως, να πούμε την αλήθεια, ακριβώς πως έχει αλήθεια, υβρίζουν την Αμερικανική κυβέρνηση.
Του σατανάκι αυτοί είναι. Και τώρα επικαλούνται την Αμερικανική κυβέρνηση ει βάρο τη ελληνική. Συγχώ, μηνά τελείωσε ο χρόνο. Αγαπητοί τηλεθεατέ, τα τηλέφωνα να δώσετε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχομένη Δευτέρα. Ξαναδίνω τα τηλέφωνα 36 17 85 36 37 8 10. Καλό απόγευμα. Θεός μαζί σα. Χαίρετε.